close my eyes, see you and me driving. If I am a river, you are the ocean. Got the radio on, got the real emotions. Τελικό της κατηγορίας παιδών του πρωταθλήματος υποδομών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και η ομάδα του Αγίου Δημητρίου αντιμετωπίζει την Ακαδημία του Γιώργου Κούδα. Φουντούκας, Τσάνο, Κατσαούνη, Σωτηριάδης, Ελευθεριάδης, Παπαδόπουλος, Γαβανάς, Κριτίδης, Ευθυμιάδης, Κουτζιουρίδης και Πανταζής, οι 11 πρώτοι για την θεωρητικά γηπεδούχο ομάδα του Αγίου Δημητρίου. Ενώ Αλεξόπουλος Ανδριάδης, Μεταλούδης, Χατζιπερπερίδης, Καραγιάννης, Χαραλαμπίδης, Λύρας, Τζιάς, Νταούτης, Μπερμπερίδης και Μπρούμπας. Οι 11 που ξεκινούν για την Ακαδημία του Γιώργου Κούδα. Μονομαχίες στον χώρο της μεσαίας γραμμής, αναγνωριστικό παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ένα πλάγιο για τον Γιώργο Κούδα που εκτελεί ο Νταούτης. Αριστερά επιθετική προσπάθεια θα κοπεί. Μακριά που μακρύνει ο Τσάνο. Αλλά. Εκτελέστηκε το πλάγιο έξω από την περιοχή. Ο Καραγιάννης δεξιότερα τροφοδοτεί τον Χατζιπερπερίδη. Είναι δυνατή η πάσα. Είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Για να δοθεί συνέχεια από τον Φουντούκα που στείνει την μπάλα και παίζει με τον Σωτηριάδη. Μαλλιά στο χώρο του κέντρου. Ελέγχει ο Χαραλαμπίδης. Κερδίζει ο Ευθυμιάδης. Τελευταία στιγμή πρώτου πρώτου Γαβανά ο Ανδριάδης απομάκρυνε. Φάουλ, λέω να πούμε ότι διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Μιχούλιας, με πρώτο βοηθό τον Τρασανίδη και δεύτερο τον Τσακυρόπουλο. Εκτελείται το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Ακαδημίας του Γιώργου Κούδα. Πιέζουν από την άλλη πλευρά ή του Αγίου Δημητρίου και κερδίζουν και την μπάλα από δεξιά σε μια επιθετική προσπάθεια με τον Ευθυμιάδη να κερδίζει το πλάγιο. Παπαδόπουλος. Λέει το πλάγιο για τα πόδια του Γκουτζιουρίδη. Χάνει αυτό την μπάλα και γρήγορα στην αντεπίθεση προσπαθούν να βγουν οι παίκτες του Γιώργου Κούδα. Μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου σε πλάγιο, ενώ νέο πλάγιο από τον Ανδρεάδη παραχωρείται για να πάει να το εκτελέσει ο Τσάνο. Ανδρεάδης πιο ψηλά πήρε την πρώτη κεφαλιά. Ευθυμιάδης από δεξιά. Το παράλληλο γύρισμα εκεί που ο Αλεξόπουλος δεν έχει κανένα πρόβλημα να μαζέψει την μπάλα. Και με ελεύθερο βολέ να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Φέρνει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπρούμπας. Το πλάγιο εκτελεί ο Νταούτης. Καραγιάννης, αλλαγή παιχνιδιού από την άλλη πλευρά εκεί που με το κεφάλι ο Κατσιαούνης παραχωρεί το πλάγιο.
πλάγιο εκτελέστηκε. Προσπάθησε εκεί ο της Ακαδημίας του Γιώργου Κούδα να κερδίσει κάτι. Αλλά πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιώργο, κλείσε τώρα, κλείσε που παίζει από εκεί, κλείσε. Έπαιξε ο Φουντούκας. Λάθη αρκετά στο χώρο του κέντρου. Αλλεπάλληλες αλλαγές της μπάλας, η οποία τώρα καταλήγει στα πόδια του Φουντούκα που με ελεύθερο βολέ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Έκλεψε ο Μπρούμπας, βγαίνει και στην επίθεση, πασάρι, υπάρχει offside, υπόδειξη offside, ο Τζιάς. Ο Μπρούμπας προτίμησε να πασάρι, αν τελείωνε τη φάση μόνος του δεν θα υπήρχε offside. Προτίμησε την επιλογή του Τζιά, ο οποίος υποδείχθηκε σε θέση offside. Από την άλλη πλευρά τώρα, επιθετική προσπάθεια που κόβεται για τους παίκτες του Αγίου Δημητρίου. Το πλάγιο είναι για τον Γιώργο Κούδα από τα πόδια του Κατσιαούνη. Καβάνας ανάμεσα σε τρεις, κάνει και επιθετικό φάουλ. Ο Ευθυμιάδης ήταν ο παίκτης του Αγίου Δημητρίου. Βρέθηκε και ανάμεσα σε τρεις αμυντικούς της αντιπάλου ομάδας. Έκανε και επιθετικό φάουλ που εκτελείται από τον Αλεξόπουλο. Πλάγιο. Εκτελέστηκε το πλάγιο από αριστερά με τον Τζιά. Προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι για τον Άγιο Δημήτριο. Βαθιά μπαλιά. Δεν θα περάσει. Εκεί ελέγχει ο Κουτζουρίδης. Ευθυμιάδης. Ψάχνει στήριγμα, προσπαθεί να παίξει την μπάλα με τον Γκουτζιουρίδη. Κεφαλιά προς τα πίσω. Πασάρι, το σούτ στην κίνηση και έχουμε το 1-0 με τον Ευθυμιάδη να ανοίγει το σκορ. Ευθυμιάδης βρέθηκε μέσα στην περιοχή ύστερα από την μπαλιά του Παπαδόπουλου. Έπιασε το πλασέ, έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Αλεξόπουλου, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του στον τελικό της κατηγορίας παιδών. Ο Άγιος Δημήτριος παίρνει προβάδισμα εναντί της ομάδας της Ακαδημίας του Γιώργου Κούδα. Λέω μήπως τα χαρτιά είναι και στα άλλα είναι. Ο Άγιος Δημήτριος που βρίσκεται ξανά στην επίθεση. Το σουτ λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αλεξόπουλου. Πολύ κοντά στο 2-0 λοιπόν η ομάδα του Αγίου Δημητρίου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ενώ τώρα από την άλλη πλευρά με τον Χατζιλ Περπερίδη προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί οι παίκτες της Ακαδημίας του Γιώργου Κούδα. Δεν καταφέρνουν κάτι. Το πλάγιο είναι τον Άγιο Δημήτριο. Φουντούκας. Παπαδόπουλος.
Παλιά για τον Ευθυμιάδη. Ευθυμιάδης έξω από την περιοχή, ανάμεσα σε δύο και τρεις αντιπάλους, δεν θα καταφέρει κάτι, θα χάσει και την μπάλα. Το πλάγιο θα παραχωρήσει ο Σωτηριάδης. Πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα. Ανδρεάδης, μια παλιά στα τυφλά. Η μπάλα φτάνει ξανά στον ίδιο. Αρκετά λάθη και από τις δύο πλευρές αυτά τα πρώτα λεπτά. Ωστόσο η ομάδα του Αγίου Δημητρίου κατάφερε να προηγηθεί νωρίς στο σκορ με 1-0 με το γκολ του Ευθυμιάδη. Η ομάδα του Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται ξανά στην επίθεση. Το σούτ έξω από την περιοχή, σε ετοιμότητα ο Αλεξόπουλος. Σε αυτό θα φτάσει η μπάλα στην αγκαλιά του, θα μπλοκάρει χωρίς κανένα πρόβλημα, θα αφήσει και την μπάλα για τα πόδια του. Αλλαγή το πλάγιο, καθώς πήδηξε ο Τσάνο. Ανδρεάδης πιο πίσω στον Αλεξόπουλο. Κατσιαούνης πιέζεται, θα χάσει την μπάλα από την πίεση του παίχτη εκεί της Ακαδημίας του Γιώργου Κούδα, ο οποίος κέρδισε και το πλάγιο. Ήταν ο Χατζιπερπερίδης αυτός που πίεσε τον αντίπαλό του, κέρδισε και το πλάγιο. Προσπάθησε να βγάλει την ομάδα του γρήγορα στον ευθυνιδιασμό. Κόρνερ είναι τελικά. Ένα κόρνερ από δεξιά για την Ακαδημία του Γιώργου Κούδα, ενώ έχουμε συστάσεις από τον Μιχούλια. Με κάποια σμπλοξίματα εκεί μέσα στην περιοχή εν ώψη του κόρνερ. Τώρα δίνει σήμα για την εκτέλεση του κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Δεν απομακρύνεται η μπάλα, κεφαλιά, νέο κόρνερ. Νέο κόρνερ λοιπόν από δεξιά εκτελείται. Καλοτραβηγμένο, περνάει από όλους, απομάκρυση προσωρινή της μπάλας από τους αμυντικούς. Στρώνεται στον Ανδρεάδη, προσπάθησε αυτός να πιάσει το σουτ. Επιμένει ο Ανδρεάδης, κρατάει την μπάλα με πλάτη. Δύο αντιπάλους, θα χάσει. Από τον Παπαδόπουλο τον Δημήτρη. Μπάλα φτάνει δεξιά στον Γκουτζουρίδη. Τσάνο. Ευθυμιάδης. Το ωραίο το 1-2. Ευθυμιάδης απέναντι στον Αλεξόπουλο. Ο τερματοφύλακας του Γιώργου Κούδα έχει διαβάσει τη φάση. Βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα στα πόδια του Ευθυμιάδη. Και με τα χέρια δίνει συνέχεια στο παιχνίδι για τον Νταούτη. Βαθιά μπροστινή παλιά. Εκεί που δεν υπάρχει άλλος παρά μόνο ο Φουντούκας. Χωρίς να βιάζεται, θα πιάσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τερματοφύλακας του Αγίου Δημητρίου. Φέρνει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κοντά στη φάση ο Μιχούλιας υποδεικνύει την παράβαση του φάουλ υπέρ του Γιώργου Κούδα. Εκτελείται γρήγορα από δεξιά, τέτα τέτ. Το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση με τον Τζιά. Βρέθηκε απέναντι στον Φουντούκα. Πλάσαρε, δεν βρήκε στόχο. Χάνει την ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι η ομάδα της Ακαδημίας του Γιώργου Κούδα. Χωρίς να βιάζεται ο Φουντούκας, στείνει και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι εκεί που ο Καραγιάννης κερδίζει τις κόντρες. Φάουλ απάνω στον Μπερμπερίδη. Και την εκτέλεση αυτού του φάουλ θα αναλάβει ο Καραγιάννης. Δεξιά για τον Χατζιπερπερίδη. Παρεμβάλλεται εκεί ο Μπερμπερίδης. Παραχωρεί το πλάγιο.
ειδική προσπάθεια τώρα από αριστερά για τους παίχτες του Αγίου Δημητρίου. Κόβουν προσωρινά οι φιλοξενούμενοι, τυπικά φιλοξενούμενοι του Γιώργου Κούδα. Θυμιάδης πιο ψηλά, θα πηδήξει ο Μεταλούδης, θα παραχωρήσει το πλάγιο, ένα πλάγιο που εκτελείται. Φάουλ πάνω στον Χατζή Περπερίδη. Εκτελείται το φάουλ μέσα στην περιοχή η μπάλα. Έξω από την περιοχή τώρα στρώνεται στον Περπερίδη. Καθυστέρησε αυτός να κάνει το σούτ. Κόντρες στα σώματα για να φτάσει τώρα από την άλλη πλευρά η μπάλα. Τον Άγιο Δημήτριο στο προσκήνιο. Εκεί που τρέχει ο Ευθυμιάδης υπάρχει υπόδειξη offside από τον πρώτο βοηθό. Αλεξόπουλος παλιά με στόχο τον Μπερμπερίδη. Μονομαχίες εκεί στον αέρα. Πλάγιο είναι για τον Άγιο Δημήτριο με τον Ακριτίδη να αναλαμβάνει να επαναφέρει την μπάλα από αριστερά. Εκτελεί, είναι αλλαγή. Αρκετά λάθη και από τις δύο πλευρές. Νευρικότητα, τελικός είναι. Η ομάδα του Αγίου Δημητρίου προηγείται με 1-0. Πολύ νωρίς το γκολ του Ευθυμιάδη. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντίδραση του Γιώργου Κούδα. Μπροστινή παλιά, δεν υπάρχει offside. Τέτα τέτ, ανοίγει το κοντρόλ, πέφτει στα πόδια του Χατζη Περπερίδη που βρέθηκε εκεί απέναντι στον Φουντούκα. Ο Φουντούκας βγήκε έγκαιρα στα πόδια του επιθετικού της ομάδας του Γιώργου Κούδα. Μάζεψε την μπάλα που σοβώντας την τον κίνδυνο. Νταούτης χρησιμοποίησε τα χέρια του ο Μπερμπερίδης. Έκανε φάουλ στον αντίπαλό του. Εκτελείται το φάουλ μέσα στην περιοχή. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Αλεξόπουλος εκτελεί το φάουλ εκεί που ο Ανδρεάδης πιο ψηλά πήρε την πρώτη κεφαλιά. Το άνοιγμα δεξιά για τον Χατζη Περπερίδη. Υπάρχει υπόδειξη offside από τον δεύτερο βοηθό. Φάουλ τώρα υπάρχει εκεί στο κλέψιμο του. Ο Μεταλούδης πρέπει να είναι στο έδαφος. Μαγκαλούδης είναι με το νούμερο 18.
Εκτελέστηκε το πλάγιο. Ευθυμιάδης. Τετατέτ και 2-0. Σε αυτή την ανύποπτη φάση. Ευθυμιάδης μπήκε δυνατά εκεί. Πέρασε 2 και 3 αντιπάλους. Βρήκε τον Αλεξόπουλο εκτός θέσης. Πλάσαρε και έκανε το 2-0 για την ομάδα του, δίνοντας σαφές προβάδισμα για την κατάκτηση του κυπέλου. Διαμαρτυρίες εκεί των φιλάθρων για κάρτα προφανώς για το φάουλ αυτό που έγινε πάνω στον Χάτζη Περπερίδη. Εκτελέστηκε το φάουλ. Έκοψαν οι παίκτες του Αγίου Δημητρίου και τώρα προσπαθούν να βγουν γρήγορα σε ακόμη μια αντεπίθεση. Νταούτης πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει στον Γκουτζουρίδη. Δεν κατάφερε αυτός να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την Ακαδημία του Γιώργου Κούδα, η οποία χάνει με 2-0 νωρίς. Έκλεψαν ξανά οι παίκτες του Αγίου Δημητρίου τώρα με τον Παπαδόπουλο. Προσπάθησε να τροφοδοτήσει αυτός τον Γαβανά. Δεν πέρασε η μπαλιά του. Έκλεψε ο Καραγιάννης. Μπαλιά για τον Τζιά, είναι offside. Σε θέση offside ο Τζιάς. Παρά τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων. Ακόμη μια μπαλιά για τον Ευθυμιάδη. Ευθυμιάδης έχει βγει αρκετά αριστερά τώρα. Έχασε την μπάλα. Πάσα είναι για τον Ζιά, είναι δυνατή. Δεν θα την προλάβει. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο. Αναφορά της μπάλας. Μάκρυση στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάσα για τον Γκουτζουρίδη, δεν θα περάσει. Παλιά με στόχο τον Ευθυμιάδη. Ελέγχει ο Χαραλαμπίδης που μακρύνει όπως όπως το σούτ από τον Ακριτίδη. Ο Ακριτίδης ήταν αυτός που έπιασε το σούτ. Αλεξόπουλος μπλόκαρε, δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Μαγκαλούδης για τον Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδης κερδίζει την μάχη εκεί με τον αντίπαλό του, ενώ υπάρχει υπόδειξη offside για τον Τζιά. Ο Τζιάς, ο οποίος σούταρε και την μπάλα στην εξέλιξη της φάσης μετά την υπόδειξη της παράβασης, και γι' αυτό βλέπει και την κίτρινη κάρτα. Παπαδόπουλος. Φάουλ πάνω στον Γκουτζιουρίδη από τον Νταούτη. Το φάουλ θα αναλάβει ο Τσάνο. Αρκετός κόσμος μπροστά στην εστία του Αλεξόπουλου. Τσάνο εκτελεί. Είπα η μπάλα που μακρύνουν προσωρινά οι αμυντικοί. Το σούτ που θα πιάσει εκεί ο Παπαδόπουλος στην αγκαλιά του Αλεξόπουλου. Αριστερά ο Ευθυμιάδης τώρα. Ευθυμιάδης
πιο πίσω για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος έξω από την περιοχή προσπαθεί να ελευθερωθεί. Χάνει χρόνο, δίνει το δικαίωμα στους αμυντικούς να απομακρύνουν την μπάλα. Εκεί που ο Φουντούκας είναι αριστερότερα για τον Κατσιαούνι. Γαβανάς. Πλάγιο για τον Γιώργο Κούδα. Εκτελείται γρήγορα. Υπάρχει μια πτώση εκεί και φάουλ που υποδεικνύει ο Μιχούλιας. Ένα φάουλ που το κάνει ο Χαραλαμπίδης στον αντίπαλό του. Εκτελέστηκε το φάουλ. Μπάλα ψηλά. Παπαδόπουλος. Το σουτ. Κακή επιλογή εκεί του παίχτη του της ομάδας του Αγίου Δημητρίου. Ψηλά. Κοντεύουμε στη λήξη του πρώτου μέρους. Πάντα στο 2-0 για τον Άγιο Δημήτριο. Έναντι της ομάδας του, της Ακαδημίας του Γιώργου Κούδα για τον τελικό της κατηγορίας παιδών του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας στα τμήματα υποδομής. Ένα φάουλ θα κερδίσει εκεί ο Μπερμπερίδης. Θα εκτελέσει ο Ανδρεάδης. Βαθιά μπροστινή μπαλιά με στόχο τον Μπερμπερίδη, από αριστερά θα προλάβει αυτός. Δοκιμάζει να κάνει και τη σέντρα, θα κερδίσει το κόρνερ. Ένα κόρνερ για την Ακαδημία του Γιώργου Κούδα από αριστερά. Φέρνει αρκετό κόσμο μπροστά στην εστία του Φουντούκα, εκτελείται. Πιο ψηλά η αμυντική. Μακρύνουν. Μπαίνει γρήγορα στη φάση ο Μαγκαλούδης. Με ωραία κίνηση απέφυγε έναν αντίπαλο, έκανε και τη σέντρα. Επιμένουν οι παίκτες του Γιώργου Κούδα, η σέντρα που θα γίνει. Φουντούκας δεν βρίσκει μπάλα, υπάρχει πέναλτι. Φουντούκας στην έξοδο του, έπεσε πάνω στον Τζιά. Βλέπει και την κίτρινη κάρτα. Τζιάς απέναντι στον Φουντούκα. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Παραμένει το 2-0. Χάνει η Ακαδημία του Γιώργου Κούδα την ευκαιρία να ξαναμπεί στο παιχνίδι με την άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τζιά. Μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Αγίου Δημητρίου. Είναι ο Γαβανάς που έκανε το φάουλ. Αλεξόπουλος. Πέρασε η μπάλα. Μπερμπερίδης προσπάθησε εκεί να μπει στη φάση. Ο Χατζη Μπερμπερίδης ήταν. Έπεσε κάτω ο Τζιάς, κέρδισε το φάουλ. Ένα φάουλ από αριστερά και σε πλάγια θέση. Ανδρεάδης παίρνει λίγα μέτρα φορά, εκτελεί. Μπάλα κατευθείαν out. Με ελεύθερο δόθηκε συνέχεια. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα στο Δημητρίου. Κάθεται πάσα εκεί για τον Γκουτζουρίδη.
Μουτζουρίδης κάνει και τη σέντρα, το σουτ. Έπιασε εκεί το γομπλανέο Ευθυμιάδης. Μπάλα κατέληξε. Out. Ύστερα από τη σέντρα του Γκουτζουρίδη, ενώ τώρα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον ρέφερη της αναμέτρησης, τον κύριο Μιχούλια, που βρίσκει την ομάδα του Αγίου Δημητρίου να προηγείται με σκορ 2-0.